Σεβασμιότατε, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ελλάδα 2021, κυρία Πρέσβη, αγαπητοί μου συμπατριώτες πέρα από τον Ατλαντικό, λυπάμαι ειλικρινά που η πανδημία μας κρατά προς το παρόν μακριά. Ευχαριστώ όμως για τη δυνατότητα να βρεθώ μαζί σας, έστω και με βοηθό την τεχνολογία, για να στείλω το μήνυμά μου για τα 200 χρόνια της εθνικής παλιγενεσίας. Εκτός από γέφυρα στον χρόνο, ελπίζω να γίνει και ένας ακόμα κρίκος που ενώνει την Εκκλησία με το λαό μας, αλλά και όλους τους Έλληνες μεταξύ μας, παντού στον κόσμο. Γιατί η Εκκλησία είχε πράγματι καθοριστική συμβολή στην Επανάσταση του 1821. Μέχρι τότε την προετοίμαζε, διατηρώντας την ενότητα των τοπικών πληθυσμών με όχημα τη θρησκεία, τη γλώσσα και τις παραδόσεις μας. Στη διάρκεια της, επιφανείς ιεράρχες και ανώνυμοι ιερείς έγιναν πρωταγωνιστές της. Αλλά και στα ταραγμένα μεταεπαναστατικά χρόνια δεν έχασε το ρόλο της. Και αργότερα, ως αυτοκέφαλη εκκλησία, ενός ανεξάρτητου πια κράτους, παρέμεινε στην πνευματική αγκαλιά του Πατριαρχείου. Πιστή στην Οικουμενική Ορθοδοξία και στον Οικουμενικό Ελληνισμό. Η ταυτόχρονη διαδρομή Εκκλησίας και Ελλήνων είναι ποτισμένη με αίμα. Ο Γάλλος πρόξενος Πουκβίλ, που έζησε από κοντά την Ελληνική Επανάσταση, γράφει ότι 100 πατριάρχες και επίσκοποι θανατώθηκαν στη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Ενώ στα περισσότερα από 80 κινήματα τα οποία προηγήθηκαν, προτεργάτες ήταν επίσης επίσκοποι. Η ίδια διαδρομή, ωστόσο, είναι και φωτισμένη από πνεύμα. Η ελληνική παιδεία, αλλά και η κοινωτική αντίληψη της Εκκλησίας υπήρξαν τα συστατικά των πρώτων θεσμών της πολιτείας. Και έκτοτε τη συνοδεύουν σταθερά. Αλλά και η Αμερική είχε το δικό της μερίδιο στο 1821. Ο Αδαμάντιος Κοραής αλληλογραφούσε με τον Τόμας Τζέφερσον. Ο Αναστάσιος Πολυζωήδης μετέφρασε τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ ο Τζορτζ Ουάσιγκτον και ο Βενιαμίν Βραγκλίνος ενέπνευσαν το Διονύσιο Σολομό. Μάλιστα, η 22η στροφή του ύμνου στην Ελευθερία αφιερώνεται στην Αμερικανική Επανάσταση και στη σύνδεσή της με την ελληνική. Καρδιακά χαροποιήθη και του Ουάσιγκτον η γη και τα σίδερα ενθυμήθη που την έδαιναν και αυτοί. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί έρχονται λοιπόν από μακριά, πηγαίνοντας μακριά. Και τα 200 χρόνια της παλιγενεσίας δίνουν την ευκαιρία να σφυραλθούν ακόμα περισσότερο στη βάση των σημερινών δεδομένων. Με προτεργάτη ασφαλώς την Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και τις ομογενειακές μας οργανώσεις. Γιατί στους δύο αιώνες ελεύθερου εθνικού βίου, η Εκκλησία στάθηκε ουσιαστικός πυλώνας της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Τη θρησκευτική ζέση των χρόνων της σκλαβιάς πλαισίωσε ο πατριωτικός ζήλος του οράματος της εθνικής ολοκλήρωσης. Με τον κλήρο προτεργάτη και πάλι σε ένα νέο ρόλο. Την πνευματική διακονία της Διασποράς. Αυτήν που υπό τη σκέπη του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ και έναν αιώνα συνδέεται με την Εθνική Μητρόπολη και υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα στα πέρατα του κόσμου. Οι εορτασμοί της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τα 200 χρόνια από την εθνική μας αναγέννηση δεν περιορίζονται ασφαλώς στην τιμή στο παρελθόν. Δείχνουν και τον δρόμο προς το μέλλον. Πώς δηλαδή κράτος και Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μόνο στην εθνική εστία, αλλά και όπου υπάρχουν ελληνικές κοινότητες, μπορούν να εργάζονται αρμονικά και να προοδεύουν συλλογικά. Στον 21ο αιώνα και μπροστά στις μεγάλες του προκλήσεις, η Εκκλησία της Αμερικής είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να καθοδηγεί με σοφία, να αποτελεί το στήριγμα των ομογενών και το μόνιμο φάρο για την ευημερία του απανταχού ελληνισμού. Σας ευχαριστώ και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας.